Το ζητούμενο λοιπόν είναι, θα φέρει αποτέλεσμα αυτή η συνάντηση, κύριε Κολεβέντη, ή θα μείνουμε με την ελπίδα ότι μαζεύτηκαν 4 πρόεδροι? Θα είναι 14 πρόεδροι. Και να είσαι σίγουρος ότι την Τετάρτη θα έχουμε μια πολύ μεγάλη απεργία. Μια μεγάλη απεργία όπου θα συμμετέχουν και οι αγρότες, θα συμμετέχουν και οι εκτινοτρόφοι, θα συμμετέχουν και οι έμποροι, ο Σύλλογος, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αργολίδος, θα συμμετέχουν και τα επιμελητήρια και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ίσως για πρώτη φορά συμμετέχουν σε τέτοια πράγματα. Και αυτό είναι γιατί το κύμα ακρίβειας που ψαρώνει τη χώρα δεν έχει προηγούμενο. Μιλάμε για μια τραγικές καταστάσεις. Πρέπει να ξέρετε, και εσείς νομίζω το ξέρετε, ότι ο πληθωρισμός που είναι στο 11 και 12% έχει μειώσει τις συντάξεις, ένας ο οποίος παίρνει σύνταξη μέχρι 1000 ευρώ, 40% κάτω από αυτά που παίρνει. Και χάθηκε ένας μισθός δηλαδή. Ασφαλώς. Το 40% παίρνει κάποιος 8 κατοστάρικα, 350 ευρώ είναι ο πληθωρισμός. Από εκεί και πέρα πρέπει να πληρώσει το ρεύμα, πρέπει να πληρώσει το νερό, πρέπει να φάει και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί πουθενά να ακουμπήσει για να ελπίσει για ένα καλύτερο μέλλον. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία να ξεσηκωθεί επιτέλους, γιατί μέχρι σήμερα και όλα τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Δάγκογλου, ήταν μόνο στο να κάνει κριτική μόνος του ο καθένας ή να καπνίζει στο καφενείο και να σβαίνει τα όνειρα και τις ελπίδες σε μια σιγαροθήκη και αντί να βγαίνει έξω. Κύριε Κολεβέντη, εδώ ήμασταν πριν από 6 μήνες, ένα χρόνο περίπου, σε αυτή την εκπομπή όπου σας άκουσα να εξτομίζετε τη φράση «έρχεται οικονομικός αρμαγεδόνας». Αυτό που εσείς βλέπατε πριν ένα χρόνο, ένας απλός πρόεδρος ενός εργατικού κέντρου, με μεγάλη προσφορά και εμπειρία βέβαια στη ΓΕΣΕΕ, σε ευρωπαϊκά συνέδρια, δεν το βλέπανε τα γη της πολιτείας? Κοιτάξτε, δεν το βλέπανε ή δεν θέλουν να το δουν. Και ξέρετε κάτι, κύριε Δάγκογλου, για να μιλάει κάποιος για τη φτώχεια, για την ανεργία, για την πείνα, πρέπει να την έχει ζήσει στο πετσί του. Ή αυτός ή οι δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι ένας ο οποίος κινεί εκατομμύρια και δισεκατομμύρια να ξέρει τι σημαίνει πείνα ή τι σημαίνει ανεργία ή τι σημαίνει φτώχεια. Εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Δίπλα από το σπίτι μας, κύριε Δάγκογλου, ζει ένας κόσμος πολύ διαφορετικά από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Και πρέπει αυτόν τον κόσμο να αρχίσουμε να τον αγκαλιάζουμε και να είμαστε δίπλα του. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να του δώσουμε κάτι, το ότι θα τον πάρουμε μια αγκαλιά και να του πούμε τι κάνεις, κύριε Γεωργία ή Παραμίσο, είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα και αυτό σήμερα χρειάζεται περισσότερο στην κοινωνία από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, η αγωνιστικότητα, η αλληλεγγύη, η αγάπη και η ευαισθησία όλων μας. Να σας ρωτήσω, αυτές οι κινητοποιήσεις θα φέρουν αποτέλεσμα ή είναι εις ότα μη ακουόντων? Είναι παροχημένες σαν μέθοδος αγώνας ή, εν πάση περιπτώσει, μπορούν πράγματι να τρομάξουν ή να ξυπνήσουν τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το μέλλον μας? Πιστεύω ότι είναι πρώτη φορά που έχουν συνειδητοποιήσει λίγο μεν, αλλά και αυτό είναι αρκετό, όλοι οι κυβερνώντες, ότι η μεθαυριανή συνάντηση, συγκέντρωση που κάνουν οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι έμποροι και οι βιοτέχνες θα είναι μια πολύ μεγάλη απεργία και θα ακουστούν πολύ μεγάλες φωνές απέναντι σε αυτά που βιώνουμε σήμερα από την σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση η σημερινή κατάσταση που βιώνουμε. Και θα πρέπει να σας πω ότι είναι πρωτόγνωρα αυτά που αναφέραμε προηγουμένως, να συναντηθούν με την πρώτη κουβέντα όλοι οι φορείς. Είναι πρώτη φορά που είπανε ναι, κατεβαίνουμε στην απεργία και κλείνουμε τα μαγαζιά, οι έμποροι. Και είναι πρώτη φορά που κλείνουν και τα εργοστάσια, τα πορτοκάλια, για να έρθουν να κάνουν απεργία όλος ο κόσμος. Και καλά οι έμποροι είπανε κλείνουμε τα μαγαζιά, θα γλιτώσουν και το ρεύμα. Ναι. Ούτως ή άλλως δουλειά δεν έχουν
άσχετα με το τι μας λένε οι διάφοροι παρατρεχάμενοι, αλλά ο εργαζόμενος που δεν θα πάει στο συσκευαστήριο ή στην άλλη επιχείρηση, στο νοσοκομείο, δεν θα χάσει το μεροκάματο. Αντέχει να χάσει αυτό το σαραντάρι. Κύριε Δάκογλου, ακουστήκαν οι φωνές που λένε ότι, πρόεδρε, δεν μπορώ να πληρώσω, δεν έχω τη δυνατότητα να χάσω το μεροκάματο μου, το 30 ευρώ, σύν το καφέ που θα πιω το πρωί εκεί, ή θα πάρω μια τυρόπιτα. Αλλά εκτιμώ ότι δεν έχουμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Αυτή είναι η τελευταία μας ελπίδα. Δεν μπορούμε συνεχώς να γονατίζουμε και να λέμε δεν πειράζει ή δεν τρέχει τίποτα. Ήρθε η ώρα όπου πρέπει όλοι να το πάρουμε αλλιώς. Είναι γεγονός ότι έχουμε φτάσει σε ένα δύσκολο σημείο. Τα μέτρα εκτόνωσης των αντιδράσεων δεν επαρκούν πλέον. Αν προσθέσουμε και το ότι έχουμε προεκλογική περίοδο, καταλαβαίνετε ότι ζορίζει το πράγμα. Και βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο σημείο που έλεγε ο Μάρξ ότι ο εργάτης δεν έχει να χάσει παρά τις αλσίδες του. Είμαστε ακόμα στο σημείο που λέμε ότι ο εργαζόμενος έχει να χάσει το αυτοκίνητό του, την τηλεόρασή του, τις διακοπές του. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν πράγματι δεν αλλάξουμε το χαρτί, αυτά θα τα χάσουμε ούτως ή άλλως. Και μετά θα μας μένουν μόνο οι αλυσίδες. Ας μην είμαι καταστροφολόγος. Ούτε εσείς σαν εργαζόμενοι δεν είστε καταστροφολόγοι, κύριε Κολεβέντη. Όχι, ασφαλώς όχι. Και έχω δει ότι ταυτόχρονα με την αγωνιστική κινητοποίηση την οποία οργανώνετε, μεθοδεύετε, κινητοποιείτε κόσμο για να είναι παρόν, δημιουργείτε συνενετικές διαδικασίες με ανθρώπους που ταξικά δεν σας ταιριάζουν, όπως έλεγαν οι μαρξιστές, βλέπω ότι κάνετε και άλλα πράγματα. Όπως την εκδήλωση που ετοιμάζετε για τις 18 του μηνός, ναι, όπου θα μας μιλήσετε εσείς, οι εργαζόμενοι, για την ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Επίκαιρο θέμα. Πράγματι, κύριε Δάκογλου, για πρώτη φορά στην Αργολίδα και στην Πελοπόννησο, θα μπορούσα να πω, γίνεται αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, στις 18 του μήνα καλέσαμε να φέρουμε τους Υπουργούς Δικαιοσύνης της Ελλάδος στο Εργατικό Κέντρο να συζητήσουμε για τη δικαιοσύνη του χθες και για τη δικαιοσύνη του αύριου. Για τη δικαιοσύνη του χτες και για τη δικαιοσύνη του αύριο. Ναι. Ωραίο θέμα. Ναι. Θα έχετε και ωραίους ομιλητές. Θα έχουμε τους εξής. Τον κύριο Καλογύρου, που είναι από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τέος υπουργός, δεν είναι υπουργός δικαιοσύνης. Ο κύριος Πεταλωτής από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ήταν και αυτός αναπληρωτής υπουργός. Και ο κύριος Τζαβάρας ο Κώστας από τον Πύργο, που ήταν και αυτός της Νέας Δημοκρατίας υπουργός. Ναι, υπουργός και νομικός. Μάλιστα, ναι. Ο Πεταλωτής ήταν και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, αν δεν κάνω λάθος. Στη Ροδόπη επάνω. Ναι, έτσι είναι. Είναι μια καινούρια προσπάθεια. Δυνατή τριάδα. Ναι, είναι μια πολύ καλή τριάδα, η οποία θα συνεχιστεί μετά από τον επόμενο μήνα με κάποιους είτε οικονομολόγους είτε οτιδήποτε επιλέξουμε εμείς με τους φορείς μαζί, να αρχίσουμε να κάνουμε ακόμα ένα διάλογο πάνω στα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία δεν τα ακούμε από τους κρατούντες, αλλά ελπίζουμε ότι από αυτούς που θα έρθουν κάτω στο θάρρος για κάτω θα δούνε τον κόσμο να κοιτάει στα μάτια και να περιμένει την αλήθεια, να την πούνε την αλήθεια. Κύριε Κολεβέντη, θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης του κοινού, κατάθεση ερωτήσεων? Ασφαλώς. Δηλαδή θα μπορούσα, ας πούμε, εγώ να σηκώσω το χέρι μου, να μου δώσουν τον λόγο και να ρωτήσω και να πω, εσείς φταίτε που η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται. Γιατί τους νόμους τους φτιάχνατε εσείς. Εσείς ήσασταν βουλευτές, εσείς ήσασταν υπουργοί. Οι δικαστές εφαρμόζουν τους νόμους. Ναι. Και ο κόσμος
σε όλη αυτή την πολυνομία τρελαίνεται, δεν τους ξέρει καν. Και αυτοί που έχουν λεφτά ξέρουν και τα παράθυρα πριν ακόμα ψηφιστούν. Και αυτοί που δεν έχουν λεφτά μαθαίνουν πώς να περνάνε τις νύχτες τους μαζί με Πακιστανούς, Σομαλούς, ναι, Μαροκινούς και άλλους μέσα στις φυλακές. Αυτά θα τα ακούσουν και θα μου δώσουν απαντήσεις. Πιστεύω πως ναι, γιατί η συνάντηση που έχουμε στις 18 του μήνα δεν καλέσαμε τον Καλογύρου, τον Πεταλουδί και τον Τζαβάρα για να τους ακούσουμε μόνο, αλλά τους καλέσαμε και για να μας ακούσουν. Επιτέλους πρέπει να αρχίσουμε και εμείς να μιλάμε και επιτέλους πρέπει να αρχίσουν και αυτοί να ακούνε. Αυτό το ξέρουν και οι τρεις τους, ότι θα γίνει αυτή η κουβέντα και αυτή η συζήτηση ένθεν και έθεν. Και είναι μια καλή αρχή να γίνει. Το κανάλι μας θα είναι αρρωγό σε αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι μια δράση που απευθύνεται ευθέως στην κοινωνία, ναι, και είναι και μια δράση η οποία θα επιτρέψει, υποθέτω θα παρίστανται και οι τρεις βουλευτές του νομού Αργολίδος, να τους δώσει να καταλάβουν ότι σε τελευταία ανάλυση ο ρόλος τους δεν είναι να υπηρετούν τα κομματικά κατεστημένα, έτσι, αλλά να υπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας. Και η δικαιοσύνη και η απόδοσή της είναι ανάγκη στην κοινωνία. Ασφαλώς. Κρεμόμαστε από το στρατό για την ασφάλειά μας και από τους δικαστές για την απονομή δικαίου. Και αυτά που βλέπουμε δεν μας ενθαρρύνουν. Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Η πρωτοβουλία σας επομένως ήταν εντυπωσιακά εύστοχη και επίκαιρη. Κύριε Δάγκογλου, πιστεύουμε ότι ήταν μια καλή αρχή και να σας πω και κάτι, ότι ένας παλιός δικαστής περιέγραφε με δέος, ευαισθησία και τρυφερότητα την ώρα που άλλαζε τον αστεριόν η βάρδια. Με την ίδια ευαισθησία και τρυφερότητα η καινούρια σήμερα διοίκηση του εργατικού κέντρου και οι καινούργοι συνεργάτες μας από τα άλλα σωματεία και τους άλλους φορείς, με την ίδια ευαισθησία θα περιγράψουμε τις ανάγκες που χρειάζεται σήμερα ο τόπος. Καινούργια πράγματα. Μπήκαμε σε μια καινούργια εποχή και πρέπει και οι τρεις βουλευτές που θα είναι παρόντες να πάρουν και αυτό το λόγο, να πούνε κάποια πράγματα, γιατί δεν θα ακουστούν μόνο καλά, θα ακουστούν και άσχημα λόγια. Και πρέπει κάποτε να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Ποια είναι η θέση της εκάστοτε και της σημερινής κυβέρνησης για την τεχνική νοημοσύνη? Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης για την κλιματική αλλαγή? Πάμε στο δίκαιο, στη δικαιοσύνη του αύριο δηλαδή. Ασφαλώς. Ποια είναι η θέση τους για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, όπου σε 2-3 χρόνια δεν θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα γίνουν όλα ρομποτικά? Τι ακούγεται? Γιατί δηλαδή να περιμένουμε από το Θεό να μας λύσει τα προβλήματα? Κανείς δεν απαντάει σε αυτά τα προβλήματα που σας λέω και πριν. Ότι πρέπει να δούμε πού πάμε. Και βέβαια, τη μεγάλη ευθύνη πλέον την έχουν οι πολίτες. Ο φουκαράς, ο φτωχός, ο συνταξιούχος, ο άνεργος και ο ταλέπορος. Έχουμε ένα όπλο, την ψήφο μας. Ασφαλώς. Και έχουμε και ένα δεύτερο όπλο, τον καθημερινό μας αγώνα. Ας μην τα ξεχνάμε αυτά, ναι, και ας, ναι, τα αξιοποιήσουμε. Εσείς όμως, κύριε Κολεβέντη, παράλληλα με αυτά όλα τα οποία είπαμε, τις κινητοποιήσεις, τις συνεργασίες, τον αγώνα, την μόρφωση των εργαζομένων και όλων των πολιτών που προσφέρεται μέσα από τις δραστηριότητες του εργατικού κέντρου, είσαστε και αντιπρόεδρος στην ΟΚΕ Ελλάδος. Ναι. Έχουμε πει μέσα από αυτό το κανάλι τη χρησιμότητα της ΟΚΕ και έχουμε εκεί πει μέσα από δημόσια καταγγελία σε εκδήλωση που οργανώσατε στο εργατικό κέντρο πριν από λίγο καιρό, πολύ επιτυχημένη εκδήλωση, για την διαρκή απαξία την οποία επιχειρεί κάθε κυβέρνηση αντίθετα προς ό,τι το Σύνταγμα επιτάσσει, ναι, για το ρόλο και την ευθύνη της ΟΚΕ. Τώρα τι ετοιμάζεται ως ΟΚΕ? Κύριε Δάγκογλου, από το 2009-2010 και δόθε ζούμε τρομερά πράγματα.
δεν είναι μόνο ότι ενώ η ΟΚΕ είναι για να γνωμοδοτεί μαζί με τους φορείς κάθε νομοσχέδιο, σήμερα τα γράφουν οι κυβερνώντες στα παλιά τους στα παπούτσα. Ούτε κάνουν τίποτα. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα πρέπει να ξέρετε ότι από το 2009-10 δεν υπάρχει αύξηση μισθού. Υπάρχει μείωση του μισθού. Από το 2010 και μετά δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Δεν υπάρχουν τριετίες. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Δεν υπάρχει ίδρυμα ΙΚΑ, ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει οι τριετίες αυτές που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος να πάρει. Δεν υπάρχουν απολύτως τίποτα. Τώρα για αυτό που είπαμε για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα νομοσχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Μια γνώμη όπου θα συμμετέχουν κορυφαίοι εμπειρογνώμονες, αλλά καλέσαμε, κύριε Δάγλου, και όλους τους φορείς της χώρας, δηλαδή το ΣΕΒ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕΕ, έμποροι, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μηχανικοί, δικηγόροι, να καταθέσουν τις απόψεις τους για την ενεργειακή κρίση. Ποια είναι? Γιατί κάναμε μια κουβέντα με κάποιους εμπειρογνώμονες εκεί και μας είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε σήμερα την τάδε άποψη για την ενεργειακή κρίση, γιατί ανατρίμηνο ή αναεξάμηνο θα αλλάξει αυτή. Άρα καλό είναι να τη βάλουν οι ίδιοι φορείς για να αρχίσουν να περπατάνε και αυτοί σε αυτό το δρόμο. Και τι θα προκύψει από αυτό? Ακούστε να δείτε. Δεν είναι μόνο η ενεργειακή κρίση που συζητάμε σήμερα, που θα συζητήσουμε τα αύριο. Θα γίνουν και άλλα νομοσχέδια. Και πρέπει να αρχίσει κάποτε αυτή η κυβέρνηση να ακούει τη γνώμη της κοινωνίας. Δεν είναι δυνατόν να βγάζουμε τη γνώμη, να καθόμαστε ένα μήνα και να μην ασχολείται κανείς. Όταν με τη γνώμη αυτή της ενεργειακής κρίσης που θα βγάλουμε τώρα, όλοι μας έχουν καλέσει, όλοι οι Βαλκάνοι, Βαλκάνιες, οι χώρες, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Ουγγαρία και η Δυτική Ευρώπη, να είναι παρόντες στην εκδήλωση που θα κάνουμε, είτε στην Αργολίδα, είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, για να είναι παρόντες και αυτοί να ακούσουν τη γνώμη τη δικιά μας. Αρχίζονται σιγά σιγά να δημιουργούμε κάποιο διάλογο κοινωνικό, για να μην αποφασίζει ο Υπουργός με τον Υφυπουργό και να μην παίρνουν χαμπάρι κανέναν για τα προβλήματα που βιώνει. Γιατί τα ξέρουν, δεν τα έχουν ζήσει. Κύριε Κολεβέντη, δυστυχώς μερικές φορές ο χρόνος τρέχει πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Ναι. Θα θέλατε να πείτε μια τελευταία κουβέντα? Εγώ δεν μπορώ να σας υποβάλω αυτές τις 15 ερωτήσεις που έχω γραμμένες εδώ. Χρειάζομαι 2 εκπομπές για να το κάνω. Θα σας φέρω όμως και άλλες φορές. Τώρα που είσαστε εδώ, παραμονές δράσεων που οργανώνει η κοινωνία των εργαζομένων, θα θέλετε να πείτε κάποια ακόμα κουβέντα? Θα καλέσω τον κόσμο μεθαύριο Τετάρτη να δώσει το παρόν του. Δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Εκείνο που χάνει είναι όταν θα καθίσει σπίτι του. Και πού πρέπει να πάει? Θα πάει όπου γίνονται κινητοποίησεις. Στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Κόρινθο, στη Σπάρτη, στην Καλαμάτα, στον Πύργο, στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα, όπως και στην Αθήνα. Δεν είναι καλό να κάθεσαι στο καφενείο και να σβήνεις τα όνειρά σου. Ας πάμε μια την ημέρα αυτή να δώσουμε το παρόν και να πούμε ότι φτάνει πια. Ήταν ο Φώτης ο Κολεβέντης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αργολίδας και αντιπρόεδρος της Οικονομικής Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος, ο οποίος μας έδειξε πολλές πλευρές ενός σύγχρονου εργατικού κινήματος.
του αγωνιστικού, θα είμαστε στη διαδήλωση και θα φωνάξουμε «Φτάνει πια», τον ακούσαμε να λένε, του συνεργατικού με τις άλλες δυνάμεις της κοινωνίας, προκάλεσε σύσκεψη εργοδοτών και εργαζομένων, συνταξιούχων και ενεργών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουν να έχουν καλύτερα αποτελέσματα. Μορφωτικό, το εργατικό κέντρο ετοιμάζει ημερίδα για το θέμα της δικαιοσύνης χθες και αύριο. Και βεβαίως οικονομικό, όπου η ΟΚΕ ετοιμάζει μια μεγάλη ενέργεια, η οποία δεν περιορίζεται στα όρια ούτε της Αργολίδας ούτε της Πελοποννήσου. Παρ' όλα αυτά, όταν το ρωτήσαμε το Φώτη τον Κολεβέντη, πες μας μια τελευταία κουβέντα, μας είπε κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Την Τετάρτη πρέπει να είμαστε εκεί. Πού? Παντού όπου γίνονται κινητοποιήσεις. Δεν έχουμε άλλη δικαιολογία. Πρέπει να είμαστε εκεί. Την Τετάρτη, 9 του μηνός, στη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, για να πούμε «Φτάνει πια».